Σχεδόν τα μεσάνυχτα χθες, ο Πρωθυπουργό Αλέξης Τσίπρας πήρε ψήφο εμπιστοσύνη από την Ελληνική Βουλή με 151 ψήφους στο ναι και 148 στο όχι. Οι έξι βουλευτές που ψήφισαν το ναι και προσθέθηκαν στους 145 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για να φτάσει έτσι στους 151 είναι οι Έλενα Κουντουρά, Βασίλης Κόκαλης, Θανάσης Παπαχριστόπλος, Κώστας Ζουράρης, Κατερίνα Παπακόστα και Σπύρος Δανέλης. Μετά την ψηφοφορία φανερά ικανοποιημένος ο Πρωθυπουργό Αλέξης Τσίπρας αφού βλέπει ότι είναι δυνατόν εκτός από το οκτάμινο της διακυβέρνησης της χώρας να περάσει και χωρίς πρόβλημα και τις πρέσπες έκανε την ακόλουθη δήλωση. Σήμερα το Κοινοβούλιο έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στη σταθερότητα. Έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στην προσπάθεια ανάκτηση της διεθνού αξιοπιστία τη χώρα. Σε μια κυβέρνηση που έχει ήδη αλλάξει την Ελλάδα και που θα συνεχίσει μέχρι την ολοκλήρωση της συνταγματικής κατοχυρωμένης θητείας της με μοναδικό γνώμονα τις ανάγκες και τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, τις ανάγκες και τα συμφέροντα της Ελλάδας των πολλών. Σας ευχαριστώ, είπε ο κύριος Τσίπρας.